έδινε στη δημοσιότητα την απαγορευμένη εκπομπή με τη Χριστίνα Κολέτσα. Κυρίε και κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο Late Night με τον Γιώργο Γιάνκα. Θα είμαστε και απόψε μαζί. Και αφού ευθυμίσαμε πάλι, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο, ναι, ευχαριστώ και το ωραίο πλάνο, το πανοραμικό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ας υποδεχτούμε για μια προσωπική αλλά άκρως διακριτική συνέντευξη τη Χριστίνα Κολέτσα. Έλα, Χριστίνα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Χριστίνα μου. Τα μαλλιά σου είναι πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν, ωραίο χρώμα είναι. Ευχαριστώ. Και ωραίες καμπύλες έχουν τα μαλλιά σου. Να σε λοιπόν, καλά, Γιώργο μου. Ομολογώ ότι... τώρα... θα σε λίγο... Είσαι πιο γοητευτική από ποτέ και από κοντά πρέπει να σου πω ότι είσαι για το κάτι άλλο. Μα τι γλυκός. Τι χρώμα βράκι φοράς από μέσα. Ορίστε. Λέω, ποια είναι η γνώμη σου για τη στάση ανάποδη κρεμάστρα του Κάμα Σούτρα για να σου παραφτούμε. Συγγνώμη, τι ερωτήσεις είναι αυτές. Πλάκα κάνω βρε κουτό και να σπάσω τον πάγο. Αφού ξέρεις ότι εδώ είμαστε ποιοτική εκπομπή. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, Χριστίνα. Ο Τσάρλ Μπουκόφσκι, το ξέρεις τον Μπουκόφσκι. Φυσικά και το ξέρω. Έλεγε ότι πρέπει να δεις το τελευταίο λεωφορείο για τη θάλασσα να απομακρύνεται το πιο ζεστό μεσημέρι του καλοκαιριού. Εσύ έχεις δει ποτέ αυτό το λεωφορείο, Χριστίνα? Ναι, Γιώργο μου, πολλές φορές. Έχεις κάνει ποτέ σεξ σε λεωφορείο κρεμασμένη από τη χειρολαβή στην ανηφορά? Τι πράγμα! Εντάξει, αυτό ήταν. Άντε κοριτσάκι μου στο τίκο φωκίδας να μονάζει τους παπαρακάδες. Όπως το πάστα μας περάσει και η Αντελίνα Βαρθακούρη στο Art. Λοιπόν, κάτσε, πού πας. Κάτσε να πιέσεις κανένα πεντάρι στον ελληνικό κοινό. Κάτσε να έχουμε ένα καλό πλάνο. Μπράβο, αυτό είναι. Δώσε, ωραία. Έτσι. Πιο αργά, ξανά πάλι. Πίσω. Μπράβο, δώσε το πιο αργά. Αργά, αισθησιακά. Έτσι, αυτό ήταν πεντάρι στον ελληνικό κοινό. Τι, έτσι. Τσάμπα, σε φέραμε. Μα τι πράγματα είναι έλα, αυτά. Καλά. Φεύγω. Φύγε τώρα. Άντε. Λοιπόν, παραγωγή. Κυρία Χειρομερή, φέρτε μου την κυρία Μαριγό να το πάω στο 90. Πού είναι η κυρία Μαριγό? Να, έλα, γλυκιά μου. Μπράβο. Καλά το πας. Έλα, 1-2, με το 3 κάθεσαι. Λοιπόν, η κυρία Μαριγό που τη βλέπετε, στα 76 της δέχτηκε απανωτά χτυπήματα της μοίρας. Έτσι, κυρία Μαριγό. Να ρωτήσω κάτι, χάσατε τον άντρα σας πρόσφατα, έτσι δεν είναι? Όχι. Πώς όχι τώρα, τι, χάσατε τα παιδάκια σας τότε? Όχι. Ούτε τα παιδάκια σας? Όχι. Τότε τα εγγονάκια σας? Όχι βέβαια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν αυτό που σας συνέβη τόσο τραγικό. Τι ήτανε? Βγήκε η νύφη μου σε αυτή την εκπομπή της καινούριου και είπε ότι αερίζομαι όταν τρώω τσιγαρίδια με κρυθαροζούμι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Σε εσάς την παραγωγή λέω, τι μου φέρατε αυτό το ραμολιμέντο? Ούτε 6% στο δυναμικό κοινό δεν θα κάνουμε. Λοιπόν, κάτσε να γελάσω λίγο. Να σοβαρευτούμε όμως πάλι. Λοιπόν, κυρία Μαριγό, θα ήθελα να πάω όλη την κουβέντα. Και έτσι που σας κοιτάω στα μάτια και θέλω να με κοιτάτε κι εσείς. Γεμούνια. Πρέπει να σας πω πραγματικά ότι είστε πάρα πολύ γοητευτικοί σήμερα. Ευχαριστώ, γεμού. Τι χρώμα βρακή φοράς από μέσα? Την ίδια ώρα, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος προσπαθούσε να καταλάβει.